Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Νέα οικονομική βοήθεια σχεδιάζει να προσφέρει στην Ελλάδα η Ευρωζώνη, αναφέρει η γερμανική Handelsblatt. Διεθνή οικονομικό έλεγχο στην Ελλάδα ζητεί το Βερολίνο, σύμφωνα με τους Financial Times. Η Αθήνα ενημερώνει για το πρόγραμμα την ομάδα εργασίας της Ευρωζώνης. Μαραθώνες διαβουλεύσεις για να ξεπεραστεί η κρίση με τη Δημάρ. Εκτάκτως συνεδριάζει το απόγευμα η Εκτελεστική Επιτροπή του Κόμματος. Με βαριά ίωση και υπερκόπωση διαγνώστη ο Υπουργός Οικονομικών. Τις νοτιοανατολικές ακτές της Κούβας πλήττει ο τυφώνας Άντι. Άφησε ένα νεκρό στο πέρασμά του από την Τζαμάικα. Σε ένα σφιχτικό πλαίσιο χρονοδιαγραμμάτων, με δεδομένο ότι πρέπει να υπάρξει απόφαση για την εκταμείευση της δόσης προς την Ελλάδα στο Eurogroup της 12ης Νοεμβρίου, συνεδριάζει το απόγευμα στις Βρυξέλλες η ομάδα τεχνοκρατών της Ευρωζώνης. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στον απόϊχο αναδίπλωσης από τον Wolfgang Schäuble, ο οποίος σύμφωνα με τον Dow Jones που επικαλείται συνέντευξή του στην Die Zeit, δεν αποκλείει τη χορήγηση τρίτου πακέτου βοήθειας προς την Ελλάδα. Νέα οικονομική βοήθεια ύψους 16 έως 18 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προσφέρει στην Ελλάδα η Ευρωζώνη, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες τις οποίες επικαλείται η γερμανική οικονομική εφημερίδα Der Handelsblatt. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η βοήθεια δεν αποκλείεται να αποφασιστεί κατά την συνεδρίαση του Eurogroup της 12ης Νοεμβρίου, ενώ επισημαίνεται ότι το νέο δάνειο θα πρέπει να εγκριθεί από το γερμανικό κοινοβούλιο. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει το δημοσίευμα, η Ευρωζώνη προτίθεται να μειώσει το βάρος του ελληνικού χρέους, πιθανόν με μείωση των επιτοκίων των υφιστάμενων δανείων ή και με επιμήκυνση της διάρκειάς τους. Ωστόσο, σύμφωνα με την Handelsblatt, η Ευρωζώνη δεν είναι διατεθειμένη να διαγράψει ελληνικό χρέος, θέμα που επιχείρησε να βάλει στο τραπέζι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βρυξέλλες και Βερολίνο άφησαν χθες ανοιχτή την πόρτα για επιμήκυνση του ελληνικού προγράμματος δημοσιονομικής σταθερότητας, αποφεύγοντας ωστόσο να επιβεβαιώσουν ότι έχει ήδη συμφωνηθεί η παράταση, όπως είχε πει νωρίτερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών κυβερνητικών εταίρων, προκειμένου το τελικό πακέτο των μέτρων να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη των Προέδρων του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Η θέση του κόμματος της ΔΗΜΑΡ παραμένει σταθερή για τα εργασιακά, καθώς χθες η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος τόνισε ότι δεν θα ψηφίσει τις αλλαγές, εκτιμώντας ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες. Στις 5.30 θα συνεδριάσει εκτάκτως η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΗΜΑΡ για να συζητήσει τις εξελίξεις της διαπραγματεύσης και τη θέση του κόμματος μπροστά στη σημερινή πραγματικότητα. Την ίδια ώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές σχετικά με τις πολιτικές που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάση για την ολοκλήρωση της πρώτης αναθεώρησης. Στην ανακοίνωση μάλιστα τονίζεται ότι έχει σημειωθεί πρόοδος τις τελευταίες ημέρες, αλλά εκκρεμούν ορισμένα ζητήματα που θα πρέπει να συμφωνηθούν ώστε να επιτευχθεί πλήρης συμφωνία σε υπηρεσιακό επίπεδο. Διαρκή διαδικασία χαρακτήρισε τις διαβουλεύσεις με την Τρόικα ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ενημερώνοντας τη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Ο κ. Βρούτσης επισήμανε ότι τρεις αρχηγοί που στηρίζουν την κυβέρνηση προσπάθησαν ώστε να υπάρχουν μικρότερες δυνατές κοινωνικές επιπτώσεις και προέτρεψε να περιμένουμε το σημερινό Euro Working Group. Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Στρατούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι ούτε οι κατοχικές δυνάμεις ούτε η Χούντα πείραξαν τις γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και ενώ η κυβέρνηση κινείται σε τεντωμένο σκηνή από πλευράς χρονικών περιθωρίων, υπερκόπωση και βαριά ίωση διαγνώστη στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος μετέβη το πρωί σε νοσοκομείο καθώς αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Οι γιατροί που τον εξέτασαν διέγνωσαν πως πάσχει από υπερκόπωση και βαριά ίωση και του συνέστησαν ξεκούραση και τη λήψη αντιβιωτικών. Ωστόσο, ο κ. Στουρνάρας επέμενε να επιστρέψει στα καθήκοντά του και γύρισε στο Υπουργείο Οικονομικών. Λόγω της ασθένειάς του, αναβλήθηκε η συζήτηση επικαιρής ερώτησης του βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκου Τσούκαλη σχετικά με τα προνόμια των τραπεζικών στελεχών. Την πρόσληψη τεχνοκρατών για την ίσπραξη των φόρων, την ιδιωτικοποίηση της κρατικής περιουσίας και τη μάχη κατά της διαφθοράς, αλλά και αυτόματες περικοπές σε περίπτωση παρέκκλησης από τους στόχους του μνημονίου, ζητεί το Βερολίνο από την Αθήνα ως αντάλλαγμα για την επιμήκυνση, γράφουν οι Financial Times. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την ακολουθούμενη πολιτική της κυβέρνησης στην παρούσα συγκυρία, ενώ τα βέλη επικεντρώθηκαν χθες στο γερμανικό non-paper που αναφέρεται στη δημιουργία ειδικού λογαριασμού για την αποπληρωμή του χρέους. Περισσότερα στο θέμα που ακολουθεί. Σφοδρή επίθεση στην τρικομματική κυβέρνηση εξαπέλυσε από τη Βουλή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για αδιέξοδη πολιτική και μη διαπραγμάτευση. Δεχτήκανε και οι τρεις τη δική σας στρατηγική. Τη δική σας στρατηγική της μη διαπραγμάτευσης και της πιστής εφαρμογής των δεσμεύσεων και υποχρεώσεών μας. Εμείς την ονομάσαμε αυτή τη στρατηγική, στρατηγική του καλού και υπάκου μαθητή, και μάλιστα μας είπατε ότι αυτή είναι η μόνη στρατηγική που μπορεί να πετύχει, και σήμερα αποδεικνύεται πόσο αδιέξοδη είναι αυτή η πολιτική. Ακολουθώ την πολιτική ενός ρεαλιστή που έχει συνέστηση της κατάστασης και δεν είναι εθεροβάμων. Είπατε ότι έπρεπε να συγκαλέσουμε έκτακτη σύνοδο κορυφής.
Αν είχαμε εμείς το δικαίωμα να κανονίσουμε την ατζέντα, θα το κάναμε. Δεν το έχουμε όμως. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να γίνει κάτι τέτοιο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σίμος Κεδίκογλου, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι με το όχι του απομονώνει την Ελλάδα. Το όχι του κυρίου Τσίπρα είναι ναι στην εξαθλίωση, στην οποία θα οδηγούσε η πολιτική του και στη διχόνοια, που πάντα υπήρξε καταστροφική για τον ελληνισμό, είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάντως, οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης είναι σποδρές και για τη γερμανική επιστολή περί ειδικού λογαριασμού για την εξυπηρέτηση του χρέους. Ουσιαστικά δηλαδή ζητά τη δημοσιονομική διακυβέρνηση της χώρας. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που ζητά είναι και με τον νόμο η Ελλάδα να γίνει μια αποικία χρέους της Γερμανίας και των εταίρων. Η κυβέρνηση θα εκτελεί εντολές ξένων για να διαχειρίζει τα χρήματα του κράτους. Και εσύ το διαψεύσατε. Έχετε συμφωνήσει και λογαριασμό των οποίων θα διαχειρίζονται από τη Γερμανία. Είναι γερμανική αιμονή ετών από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο. Πράγματι ο κ. Σόμπλε το ξαναέθεσε στο προηγούμενο Eurogroup πριν από 2 εβδομάδες περίπου και του απάντησα ότι πρώτον δεν γίνεται δεκτό από εμάς, δεύτερον ότι δεν το δέχεται και η Τρόικα. Η ιστορία αυτή έχει τελειώσει. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνουν αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός για τον εορτασμό της επετείου των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης. Στις 11 θα παραστούν στην επίσημη δοξολογία για τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο. Αμέσως μετά θα μεταβούν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εγκαινιάσει την έκθεση Κοιμήλη Απελευθέρωσης 1912-13 και γιορτή σημαίας στα βήματα των ελευθερωτών. Στην τελετή εγγενείων θα μιλήσουν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, Θόδωρος Καραόκλου. Το μεσημέρι ο κ. Σαμαράς θα αναχωρήσει για την Αθήνα, ενώ ο κ. Παπούλιας θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη έως και την Κυριακή. Η ιστορία γράφεται μέσα από τους αγώνες που δίνουν οι λαοί, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου. Σημειώνει ότι σήμερα δεχόμαστε μια επίθεση ενάντια στο σύνολο των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων του κόσμου, της εργασίας, της νεολαίας και της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και βιώνουμε ένα τεράστιο πιάτσικο απέναντι σε όλες τις μορφές δημοσίου πλούτου. Στο Παρίσι μεταβαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να πάρει μέρος στις εργασίες της Συνόδου Προέδρων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Στη Σύνοδο θα συζητηθούν οικονομική κρίση στην Ευρώπη και οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για το 2013. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αναχωρεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος αύριο θα συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου David Lipton και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου Charles Dallara. Επίσης θα έχει επαφές με την αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών Lyle Bernard και τον Υφυπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών αρμόδιο για θέματα Ευρώπης και Ευρασίας Christopher Smart. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 84 ετών άφησε ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Δημήτρης Μπέης, ο οποίος λόγω προβλημάτων υγείας την τελευταία εβδομάδα νοσηλευόταν στο θεραπευτήριο υγεία. Εξωτερικές ειδήσεις. Τις νοτιοανατολικές ακτές της Κούβας πλήττει ο τυφώνας Σάντι, ενισχυμένος στην κατηγορία 2 με ταχύτητα 175 χιλιόμετρων την ώρα και σφοδρές βροχοπτώσεις μετά το πέρασμά του από την Τζαμάικα, όπου έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος. Ο τυφώνας ενισχύεται συνεχώς, πλησιάζοντας την κατηγορία 3. 6 επαρχίες της νοτιοανατολικής Κούβας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς επίσης οι Μπαχάμες και η Φλόριντα. Η Συριακή κυβέρνηση αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει την απόφασή της για την προσωρινή εκεχηρία που πρότεινε ο απεσταλμένος του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσμου. Ο ελεύθερος Συριακός στρατός των ανταρτών ανακοίνωσε ότι θα συμμορφωθεί με την εκεχηρία, η οποία θα ισχύσει κατά τις 4 ημέρες της μουσουλμανικής γιορτής του Eid al-Adha, η οποία ξεκινά την Παρασκευή, αλλά μόνο αν πράξουν το ίδιο και τα στρατεύματα του Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ. Την ίδια ώρα τα στρατεύματα του Άσαντ βομβάρδισαν θέσεις των ανταρτών στα περίχωρα της Δαμασκού, όπως μετέδωσε το αντιπολιτευόμενο Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τουλάχιστον 220 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τα επεισόδια βίας της Τετάρτης, σύμφωνα με την οργάνωση η οποία εδρεύει στο Λονδίνο. Την ερχόμενη Δευτέρα τοποθετείται η άφιξη του κλιμακιού της Τρόικας στη Λευκοσία για την διαπραγμάτευση του μνημονίου. Από την περασμένη Δευτέρα που έχει σταλεί το Κυπριακό πακέτο αντιπροτάσεων προς την Τρόικα, ο Υπουργός Οικονομικών Μπάσος Σιαρλή έχει καθημερινές επαφές με μέλη του κλιμακιού, είτε τηλεφωνικά είτε στο πλαίσιο τηλεδιασκέψεων, για ανταλλαγή απόψεων επί των προτάσεων των δύο πλευρών. Σύμφωνα με τον Κύπριο Υπουργό, οι διαπραγματεύσεις δεν θα κρατήσουν πολλές μέρες και το μνημόνιο θα τεθεί τελικά στο Eurogroup της 12ης Νοεμβρίου. Αθλητική επικαιρότητα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στο ΑΚΑ τη Λάτσιο στο πλαίσιο του Europa League. Ο αγώνας αρχίζει στις 8 και θα μεταδοθεί από τον Αντένα. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Ζαλγκίρις Κάουνας για την Ευρωλίγκα. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και σποραρικές καταιγίδες σημειώνονται στο Αιγαίο κατά νότια με βαθμία
Βελτίωση, ενώ στην υπόλοιπη χώρα επικρατεί έθριος καιρός, η άνεμη πλέον έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα είναι τους 24 βαθμούς. Στους 23 βαθμούς τα θερμόμετρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για αύριο Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται αρχικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι στα δυτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οι οποίες το βράδυ θα αυξηθούν και στο Ιόνιο θα βρέξει τοπικά. Τις πρωινές και βραδινές ώρες τα υπηρετικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 και βαθμία νότιο νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Από τον Τάσο Γιαννόπουλο που επιμελήθηκε τον ήχο και την Τάνια Μαντουβάλου που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.